Λοιπόν, κορίτσια μου, έστειλε ο Τιμούρ και με ρώτησε αν θα πάμε καμιά βόλτα με τα αγόρια σήμερα. Λοιπόν, τι λέτε? Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνουμε σπίτι σήμερα. Ναι, να περιποιηθούμε λιγάκι το πρόσωπό μας. Το πρόσωπό μου έχει φυδατωθεί πάρα πολύ από την κρύο. Τέλεια, κορίτσια, περάσω όλο μου το απόγευμα μαζί σας. Δεν ήθελα να πάω βόλτα. Μασκότ, δεν νομίζεις πως έχεις γίνει κάπως σαν φίλη μας? Δεν φεύγεις καθόλου από το δωμάτιό μας. Και γιατί όχι, μου αρέσουν και εμένα τα είδη περιποίησης, οι κρέμες, οι μάσκες και αυτά. Μάια, έχεις πολύ κουλά γόρι. Να προσέχεις όμως, μην γίνει πιο όμορφος από σένα. Με ζηλεύετε, απλώς ο μασκότ μου προσέχει τον εαυτό του. Άντε, κορίτσια, βγάλτε τα είδη περιποίησης και τις υπέροχες μάσκες. Είμαι έτοιμος να χαλαρώσω. Μασκότ, αν το αγόρι μου φορούσε αυτές τις μάσκες, εγώ δεν έβγαινα μαζί του πάντως σίγουρα, σίγουρα. Ναι, και εγώ δεν είμαι το αγόρι σου, γι' αυτό χαλάρωσε λίγο, Νατ. Ωραία, μασκότ. Ένα σου είπα, Νατ, άσε το μασκότ μου ήσυχο. Λοιπόν, κορίτσια, τι make-up θα κάνουμε? Μάσκες εν υδάτωσης. Μπάνι, γεια σας, ερχόμαστε με πολύ καλά νέα για εσάς. Και με πολύ ωραία στολές εδώ. Τι? Κορίτσια, τι εννοείτε ότι έρχεστε με καλά νέα και στολές? Έχω ένα προαίσθημα ότι δεν θα είναι πολύ καλά τα νέα για εμάς. Λοιπόν, είστε υπεύθυνες στο σπίτι της εξοχής, οπότε θα προετοιμαστείτε για μία εμφάνιση. Οι στολές για εσάς, ορίστε λοιπόν. Να πάρει η Γιάννα Λέιλα, ποιος σας είπε ότι ετοιμάζουμε κάτι για την πρωτοχρονιά, ε? Όλοι έχουν διακοπές και το ίδιο και εμείς. Δεν πρόκειται να διασκεδάσουμε τα παιδιά. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Κορίτσια, λέτε εγώ και η Γιάννα να το ετοιμάσαμε όλο αυτό? Δεν το σκεφτήκαμε καν εμείς, ήταν ιδέα της Coach Abby. Κορίτσια, γεια. Ναι, ήταν δική μου ιδέα. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί ποιος άλλος εκτός από εσάς? Μπορείτε να τραγουδήσετε, να χορέψετε. Οπότε είπα να ετοιμάσετε ένα πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Οπότε, Μπάνι, αλλάξτε. Ευχαριστούμε, Coach Abby. Μήπως θα το συζητούσες πρώτα μαζί μας όμως? Έλα, και είμαστε οι κλόν του σπιτιού. Πρέπει να τους διασκεδάσουμε όλους. Εμείς δεν θα ξεκουραστούμε ποτέ! Θα έχουμε και πρόβες! Λοιπόν, έλατε, κορίτσια, αλλάξτε ρούχα και να έχετε την καλύτερη παράσταση. Ναι, εμείς θα είμαστε κριτές όλο αυτό. Οπότε να μας διασκεδάσετε πάρα πολύ καλά, κανονίστε! Υπέροχα! Ήρθανε, μας αφήσανε κατά δύο στολές και μας υποχρεώνουν να κάνουμε πρόβες. Τα φορέματα είναι πολύ όμορφα με αυτή την άσπρη γούνα, ταιριάζουν με τη στολή μου. Βασικά, κορίτσια, είμαστε πολύ cool και όλοι θέλουν να δουν σοου από μας. Αυτή είναι η μοίρα μας, οπότε ας διαλέξουμε τα φορέματα και θα κάνουμε πρόβα. Ωραία, χαλάρωση κάναμε σήμερα. Ακαρή να πηγαίναμε καμιά βόλτα. Ξεχάστε το, γιατί έχουμε πρόβα. Ξέρει κανένας γιατί μαζευτήκαμε εδώ πέρα? Γεια σου, Κεβ, ξέρεις γιατί μαζευτήκαμε εδώ? Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα το ανακαλύψουμε. Έχεις ωραίο άρωμα. Σε ευχαριστώ, μου το δώσε η Αλέξα. Ω, Αλέξα, ποιες είναι αυτές δίπλα από τον Κεβ σου? Δεν κατάλαβα, είσαι τελείως τρελές, μήπως? Κορίτσια, έρχεται η Αλέξα, γι' αυτό θα συμβούλευα να πάρετε τα χέρια σας από πάνω μου. Και γιατί? Είναι αστείο να την πέφτετε στα αγόρια λαών εσείς. Πάρτε τα χέρια σας, είναι το αγόρι μου, Κεβ. Δεν πάρετε τα χέρια σας. Μάλιστα, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με αγόρια δηλαδή εδώ. Σε όποιο αγόρι και να πας, όλοι έχουν κορίτσι. Όχι κορίτσι, όχι και όλοι. Για παράδειγμα, ο Τόμος εκεί είναι ελεύθερος. Ναι, είμαι μπακούρι. Κεβ, μη σε ξαναδώ δίπλα του. Δεν σας συμπαθούμε, καρίτσια. Να προσέχετε να μην κάνετε εχθρούς στο σπίτι εδώ πέρα. Τρομάξαμε. Δεν μας συμπαθούν γιατί είμαστε πολύ όμορφες. Στους ανθρώπους δεν αρέσουν οι όμορφες. Γεια σας, παιδιά, χαίρομαι που είστε εδώ. Με την Άμπη έχουμε μια μεγάλη διαφωνία. Ναι, μαλώσανε για το ποια ομάδα θα έχει την καλύτερη εμφάνιση την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, παιδιά, είστε η ομάδα μου. Και των δύο η ομάδα. Τέλεια! Όχι, τέλεια. Λες και δεν είχαμε άλλη δουλειά από το να κάνουμε πρόβες για την πρωτοχρονιά τώρα. Ποδοσφαιριστρίες, τι πάθατε? Το να γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά είναι τέλειο. Γεια, σε πάστε λίγο. Ποδοσφαιριστρίες, μην μου απογοητεύσετε. Έχω μεγάλη κόντρα με την Άμπη. Θέλετε να στεναχωρήσετε το δάσκαλο Μάικ? Δεν μας νοιάζει η κόντρα σαν δάσκαλε Μάικ. Ελάτε, κουλάρετε, ποδοσφαιριστρίες. Εμείς μπορούμε να ετοιμάσουμε κάτι για την πρωτοχρονιά και θα τους εντυπωσιάσουμε. Σας ευχαριστώ, κορίτσια, για την υποστήριξή σας και ποδοσφαιρίστριες. Αφού είστε έτσι, μπορεί να παρεξηγηθώ. Όλοι σας θα προετοιμάσετε κάτι για την πρωτοχρονιά. Και χορό και τραγούδι. Εύκολα και εγώ τραγουδάω. Ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Τζίζι, ρέμισε, με κάνει ζεζίλη. Φρυδάτη, θα πρέπει να είσαι περήφανος για μένα. Λοιπόν, παιδιά, θα ετοιμάσουμε μια πολύ cool παράσταση και θα τους εντυπωσιάσουμε όλους. Θα είμαστε υπεύθυνες, θα πάνε όλα τέλεια. Μπράβο σας, κορίτσια, στηριζόμαστε πάνω σας. Λοιπόν, θα προετοιμάσετε το σοου και εμείς θα νικήσουμε. Αυτές οι νέες πολύ μου τη δίνουν. Εμείς είμαστε οι βασικές και θα ετοιμάσουμε εμείς το σοου, εντάξει? Ποιες είναι υπέρ μας, σας 23? Εμείς πάντως όχι. Είμαι μέσα. Εμείς το προτείναμε αυτό και αμέσως εσείς κλέψατε την ιδέα μας. Δεν έχετε επιχείρημα. Δεν πρόκειται να κάνετε εσείς παράσταση. Τι πράγμα, εμείς θα τα καταφέρουμε. Για να δούμε, να δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, Ζακ, θα κάνω μια καινούργια ευχή να σε ξεφορτωθώ μια και καλή από τη ζωή μου. Πώς μπόρεσες να μας το κάνεις αυτό, πώς μπόρεσες? Βρε, τα γλυκά ζευγαράκια τώρα χωρίζουνε. Υπέροχα.
Χαίρεσαι που μαλώνουνε, δηλαδή. Και τι να κάνω, μου τα δίνανε πάρα πολύ στα νεύρα αυτά τα ζευγαράκια. Δεν ταιριάζουν. Μα θα βάλω στα σένα άτομα το λάτε. Πού είναι τα κορίτσια. Δεν πρόκειται να έρθουν. Μα γιατί, η προπονήτρια Άμπη του έβαλε να κάνουν πρόβα για την πρωτοχρονιά. Καλά, δεν πάμε να πιάσουμε την προπονήτρια Άμπη να τη τα πούμε. Οι δικές μας συνέχεια κάνουν κάτι και τα άλλα κορίτσια απλά κάθονται. Εγώ είμαι έτοιμος, έτοιμος να υπερασπιστώ την Νατ. Τι έγινε, έχουμε συναισθήματα. Όχι, φίλοι είμαστε, αλλά υπερασπίζομαι τους φίλους μου. Πίτσα, Άις, θα έρθουμε με τα κορίτσια μας και να μας φτιάξετε λάτε. Κορίτσια, κάντε στην άκρη. Ζένια, να ρίξουμε χιονόμπαλι στους μπασκετμπολίστες. Σοβαρά τώρα, θα την πατήσουμε άσχημα. Έλε, Ζένια, θα έχει πολύ πλάκα. Εμείς πάντως δεν μαλώνουμε. Τι? Τίποτα. Ξέρετε κάτι, ξεκομπήσετε από εδώ πέρα. Θα βρούμε καινούρια αγόρια. Πάμε, Σόφι. Καλά που πήγατε όλοι. Ποιος θα κάνει παραγγελίες, έχουμε ζεστή σοκολάτα. Λοιπόν, παιδιά, θα πιάσουμε την Άμπη και θα τη πούμε. Άμπη, άσε τα κορίτσια μας ελεύθερα. Ναι. Μπασκετμπολίστες. Μα τι κάνετε, Φρούξ. Μπλέξατε. Το αξίζατε. Jingle bells, jingle bells. Λοιπόν, μασκότ, σου αρέσουν οι στολές μας? Είστε οι πιο τέλειες σαν και βασιλίτσες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και εμάς μας αρέσουν πολύ. Βασικά, κορίτσια, θέλω πολύ να κάνουμε πρόβα. Λοιπόν, κορίτσια, δεν πρέπει να αργήσουμε. Θα κάνουμε την πιο τέλεια παράσταση και όλοι θα μείνουμε το στόμα ανοιχτό. Μασκότ, θα έρθεις μαζί μας στην πρόβα? Ναι, είμαι μέσα. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σας, κορίτσια. Ω, είναι πολύ γλυκό, μασκότ. Ευχαριστούμε. Μάικ, δεν έπρεπε να μαλώσεις μαζί μου. Το κορίτσι μου θα κάνουν πρωτοχρονιάτικη παράσταση πολύ καλύτερη από τη δική σου. Η ομάδα μου κάνει ήδη πρόβα. Θα νικήσουμε στα σίγουρα. Προπονήτρια, γιατί τόση αδικία? Γιατί πρέπει οι μπάνοι να ετοιμάσουν κάτι για πρωτοχρονιά και δουλεύουν μόνο τα δικά μας κορίτσια? Και εξαιτίας αυτού δεν μπορώ να βγω ραντεβού με το μελλοντικό μου κορίτσι, γιατί. Ω, μπασκετμπολίστες, δεν καταλαβαίνω τι κατηγορίες είναι αυτές τώρα. Αντί να τα βάζετε μαζί μου, καλύτερα να πάτε να υποστηρίξετε τα κορίτσια σας. Χρειάζονται ένα κίνητρο για να τα πάνε καλά. Πρέπει να τρία μπει, αυτό είναι λάθος, γιατί ποτέ δεν κάνω τίποτα. Ό,τι φρόξει, τι χαμένοι, μόνο οι μπάνοι. Τι μουρ, μην το λες αυτό. Οι χαμένοι κάνουν αυτή τη στιγμή πρόβα για την πρωτοχρονιά. Άμπι και Μάικ, είστε πολύ άδικοι με τα κορίτσια μας. Ελάτε, παιδιά, πάμε να συμπαρασταθούμε λίγο στα κορίτσια μας. Μα πού είναι τα κορίτσια? Προπονήτρια Άμπη. Και πού να είναι, αγόρι, δηλαδή? Μάλλον πάνω στη σκηνή. Κάνουνε πρόβα, ξέρετε, προετοιμάζονται. Εγώ πάντως το είπα. Η ομάδα μου θα κερδίσει τα σίγουρα. Μάικ, άσε μας. Ξέρω πολύ καλά ότι τα κορίτσια μου είναι τα καλύτερα. Ελάτε, πάμε στα κορίτσια. Ναι, πάμε στα καημένα, τα χλεμπορημένα κορίτσια μας. Λοιπόν, κορίτσια, είστε έτοιμες για να κάνουμε την πρόβα μας? Ναι! Υπέροχα! Πάμε, κορίτσια! Πόσο είναι η διάθεσή σας? Τέλεια! Τέλεια! Τότε ξεκινάμε με χορό! Κορίτσια, όλα είναι πάρα πολύ cool. Έχω πολύ ωραία πρωτοχρονιάτικη διάθεση. We'll be chillin' and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Μπράβο! Τα κορίτσια τα σπάνε! Μπράβο σας! Γεια σας, μπασκετμπολίστες! Κάνουμε πρόβα για την παράσταση της πρωτοχρονιάς. Θέλετε να χορέψουμε για σας? Όχι, κορίτσια, ντρέπομαι. Να, τέλο τώρα, μην κάνεις δράμα. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα κάνουμε παράσταση μπροστά σε όλο το σπίτι. Όλοι θα δούνε την παράστασή μας. Α, εντάξει. Κορίτσια, τα σπάτε! Είστε καλύτερες! Λοιπόν, κορίτσια, ας χορέψουμε τους μπασκετμπολίστες μας, γιατί είμαστε οι καλύτερες. Let's rock! Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll
Παιδιά, θα μπούμε στις μπάνια τη Frogs, μας έριξαν χιόνι. Αν μπούμε στις μπάνια τη Frogs, το έκαναν αυτό, τότε οι Frogs είναι τελειωμένες. Γι' αυτό να το πούμε. Λοιπόν, κορίτσια, τέλος η πρόβα για σήμερα. Είμαστε καταπληκτικές. Αγόρια, πώς είστε? Είμαστε τέλεια, κορίτσια, ο χορός σας πάει. Ευχαριστούμε. Οι Frogs πριν λίγο μας έριξαν χιόνι. Τι? Γεια σου, Νατ. Γεια σου, Τζόνι. Κόλεψες τέλεια πριν, ε. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, οι Frogs έριξαν χιονόμπαλ στα αγόρια μας όσο κάναμε εμείς πρόβα. Πάμε να τους μιλήσουμε τώρα αμέσως. Τα βλέπεις, δεν πρέπει να το πούμε, τώρα θα γίνει χαμός. Γιατί το να τσακώνει τα κορίτσια είναι πολύ cool. Είσαι ομορφιές εδώ. Μπήκατε μέσα στην πανιέρα για να τη γεμίσετε με δάκρυα. Είστε πολύ βλαμμένες, επειδή μαλώσατε με τα αγόρια σας. Δεν καταλαβαίνετε, είναι το τέλος αυτό. Δεν είναι απλώς το κομμός. Αυτοί σταμάτησαν να μας αγοράσουν σοκολάτες και πράγματα. Γιατί έχω τόσο σχαζές στην ομάδα μου, γιατί. Σανθούλα, και εμείς δεν είμαστε πανέξυπνες. Τι, εγώ είμαι πανέξυπνη, πίστεψέ με. Χρειάζομαι ένα μαντιλάκι. Ορίστε, Σόφη. Εγώ θέλω να βγω από εδώ. Δεν μπορώ να τις ακούω άλλο αυτές εδώ. Θα τρελαθώ. Όταν τελειώσετε, ελάτε μέσα στο δωμάτιό μας μετά να κανονίσουμε τα πράγματα. Μη φεύγετε. Χρειαζόμαστε τη στήριξη σας περισσότερο από ποτέ. Χρειαζόμαστε τις φίλες μας. Φίλες, εγώ έχω μόνο μία φίλη και αυτή είναι η Ζένια. Εσείς είστε απλώς μέσα στην ομάδα μου. Σανθούλα, μην το λες αυτό, είναι πολύ σκληρό. Κορίτσια, ελάτε, ηρεμήστε. Δεν χρειάζεται να μαλώσετε με τα αγόρια σας για μία σοκολάτα, δηλαδή, έλεος. Παπασφαιρίστριες, πού είναι οι Frogs? Στην τουαλέτα. Καλά, τι κάνουν αυτές εδώ πέρα? Ψάχνουν τις Frogs. Από πότε οι μπάνοι ψάχνουν τις Frogs, δηλαδή? Κορίτσια, μην κάνετε φασαρία. Χρειάζεται, πας και την πολίσεις, χρειάζεται. Θα γίνει σόγο και από ό,τι φαίνεται, κάτι κάνανε οι Frogs μάλλον. Δεν το αξίζουν, δεν τις λυπάμαι καθόλου. Το ίδιο κι εγώ. Τι έγινε, Frogs, κάνετε μπανάκι? Δεν καταλαβαίνω, Μπάνι, γιατί μπαίνετε έτσι μέσα στην τουαλέτα μας? Και το πρόβλημά σας, Μπάνι? Ακούστε να σας πούμε, Βατραχίνες, πόσες φορές σας έχουμε πει να μείνετε μακριά από τα αγόρια μας? Frogs, εμείς δεν καρφώσαμε, ξέρετε, μας έφυγε από το στόμα. Frogs, γιατί όταν εμείς, οι Μπάνι, δουλεύουμε πολύ σκληρά, προετοιμάζουμε πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για εσάς. Εσείς την πέφτετε στα αγόρια μας. Αχα, και τους ρίχνετε χιονόμπαλες. Όσο εμείς κάνουμε πρόβα για να σας διασκεδάσουμε. Γιατί ρίξετε στο Ζακάτ, ε? Και στον Τιμούρ. Έχουμε πρόβλημα με τα αγόρια μας. Δεν ξέρω ποιος έριξε σε ποιον, βασικά. Τώρα είναι ξεκάθαρο ποιος έριξε σε ποιον. Ξανθούλα, Ζένια. Απλώς θέλαμε να παίξουμε. Πρωτοχρονιά ρίχνουμε χιονόμπαλες. Α, σοβαρά, πρωτοχρονιά ρίχνουμε χιονόμπαλες. Τώρα θα πάρετε ωραίες χιονόμπαλες από εμάς. Θα σας κανονίσει ο Αγιός Βασίλης τώρα. Κορίτσια, μην το κάνετε. Έλατε, προκλήκομαστε μαζί μας για να δείτε. Ποιος φωνάζει εδώ? Δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Μέσα πλακώνονται. Κάντε άκρη, μην κανονίσουμε εσάς τώρα. Frogs, θα δείτε τι θα πάθετε τώρα! Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Πρωτοχρονιάτικο μπάνιο όλοι μαζί, μέσα στην τουαλέτα. Frogs, τι κάνετε έτσι? Μπάνι, ζήλεψαν, μας την έπεσαν οι Frogs. Αρούρι, σας παρακαλούμε, σώστε μας από εδώ! Μπάνι, έπρεπε να κάνετε πρόβα. Αντί να κάνετε αυτό, κάνετε εδώ σοου τελικά. Ποιο είναι το πρόβλημα, Μπάνι? Αρούρια, μια χαρά κάναμε την πρόβα μας τώρα, εντάξει, αφήστε μας ήσυχες. Γιάννα, Λέιλα, όλα είναι υπό έλεγχο, οπότε φύγετε από εδώ και κλείστε και την πόρτα. Λοιπόν, θα συνεχίσετε να την πέφτετε στα αγόρια μας, ε! Όχι! Υπέροχα, Frogs! Και κάτι άλλο! Αντί να την πέφτετε στα αγόρια μας, ξέρετε τι είναι καλύτερο να πάτε να κάνετε, ε! Να κάνετε πρόβα για την πρωτοχρονιά και να μην κάνετε άσκεπες συζητήσεις στην τουαλέτα! Αυτό ήταν, πάμε! Κορίτσια, είστε υπέροχες! Είμαστε περήφανες για σας! Ευχαριστούμε, αγόρια! Παιδιά, λοιπόν, να έχετε υπέροχες διακοπές πρωτοχρονιάτικες. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε καινούργια cool επεισόδια. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!